Του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 924. Είναι από το Καταλουκάν Ευαγγέλιον, το κεφάλαιο Ιωταΐτα, 18 κεφάλαιο, 18 κεφάλαιο από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο και 18 εδάφιο. 18 κεφάλαιο, 18 εδάφιο από το Καταλουκάν Ευαγγέλιον με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και άρχον της ρώτησε αυτόν λέγον, Διδάσκαλε αγαθέ, τι να πράξω δια να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον? Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός ή μη είσαι ο Θεός? Τα σεντολά σε ξεύρεις, μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Ο δε είπε, ταύτα πάντα εφύλαξα εκ νεότητός μου. Ακούσας δε ταύτα, ο Ιησούς είπε προς αυτόν, έτι εν συλλήπη. Πάντα όσα έχεις πώλησον και διαμοίρασον εις πτωχούς και θέλεις έχει θησαυρών εν ουρανό και ελθέ ακολούθημη. Ο δε ακούσας ταύτα έγινε περίλυπος, διότι το πλούσιο σφόδρα. Ειδών αυτόν ο Ιησούς περίλυπον γενόμενον είπε, πως δυσκόλος θέλουσιν εισέλθει στη βασιλεία του Θεού οι έχοντες τα χρήματα. Διότι ευκολότερο είναι να περάσει κάμιλος διατρύπης βελόνης, παρά πλούσιος να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού. Είπον δε οι ακούσαντες, και τι δύναται να σωθεί? Ο δε είπε, τα αδύνατα παρά ανθρώπους είναι δυνατά παρά το Θεό. Είπε δε ο Πέτρος, ιδού εμείς αφήκαμεν πάντα και σε ακολουθήσαμεν. Ο δε είπε προς αυτούς, αληθώς σας λέγω, ότι δεν είναι ουδής ως της αφήκε οικίαν, οι γονείς, οι αδελφούς, η τέκνα, η γυναίκα, ένε και της βασιλείας του Θεού, ως της δε θέλει απολαύσει πολλαπλάσια εν το καιρό τούτο και εν το ερχομένο αιώνι ζωήν αιώνιον. Παραλαβών δε τους 12, είπε προς αυτούς, ιδού αναβαίνω μεν εις Ιεροσόλυμα και θέλουσιν εκτελεστεί πάντα τα γεγραμμένα δια των προφητών εις των ιών του ανθρώπου. Διότι θέλει παραδοθεί στα έθνη και θέλει εμπεχθεί και υβριστεί και εμπτιστεί και μαστιγώσαντες θέλουσι θανατώσει αυτόν και τη τρίτη μέρα θέλει αναστηθεί. Και αυτοί δεν εννόησαν ουδέν εκ τούτων και ούτε ο λόγος ούτως και κρυμμένος από αυτόν και δεν εννοούν τα λεγόμενα. Όντε δε πλησίαζεν εις την Ιεριχόν, άνθρωπος τι σε κάθετο παρά την οδόν ζητών. Ακούσας δε όχλων διαβαίνοντα η ρούτα τι είναι τούτο. Απήγγειλαν δε προς αυτόν ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος διαβαίνει και φώναξε λέγον, Ιησού, Ιε του Δαβίδε, λέει, σών με. Και η προπορευόμενη επέπλη τον αυτόν δια να σιωπήσει. Αλλά αυτός πολλό μάλλον έκραζεν, Ιε του Δαβίδε, λέει, σών με. Σταθείς δε ο Ιησούς, προσέταξε να φερθεί προς αυτόν και αφού επλησίασεν, ρώτησεν αυτόν λέγον, τι θέλεις να σηκάμω? Ο δε είπε, Κύριε, να αναβλέψω. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, ανάβλεψον, η πίστη σου σε έσωσε. Και παρευθύς ανάβλεψε και οικολούθη αυτόν, δοξάζον τον Θεόν και πάσο λαός ειδών ίνεσε τον Θεόν. Και εισελθόν διήρχετο εις Ιεριχώ και ειδού άνθρωπος ονομαζόμενος Ζακχαίος ως της ήτο αρχιτελώνης και ούτως ήτο πλούσιος και ζήτηνα ήδη τον Ιησούν της είναι και δεν ειδύνατο δια των όχλων διότι το μικρό στο ανάστημα. Και δραμών εμπρός ανέβη επί σικομορέαν δια να είδη αυτόν. Επειδή διεκίνησης οδού έμελε να περάσει. Και ως ήλθεν εις τον τόπον ο Ιησούς, αναβλέψας είδε αυτόν και είπε προς αυτόν, Ζαχαίε, κατέβα ταχαίως, διότι σήμερον πρέπει να μείνω εν το οίκο σου. Και κατέβη ταχαίως και είπε δέχθη αυτόν με τα χαράς. Και οι δόντες άπαντες εγώγγιζον λέγοντες ότι εις αμαρτωλών άνθρωπον εις ήλθε να καταλύσει. Σταθείς δε ο Ζαχαίος, είπε προς τον Κύριον, ιδού τα ημείς των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδω εις τους και αν συκοφάτησα την αϊστή αποδίδω τετραπλούν. Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς ότι σήμερον έγινε σωτηρία εις τον οίκον τούτον καθότι και αυτός Υιός του Αβραάμ είναι διότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Αμήν. Τρεις άνθρωποι στο πέρασμα του Ιησού Χριστού από τη ζωή τους. Τρεις άνθρωποι τους οποίους συνάντησε ο Κύριος και θα τολμούσα να πω ότι ακούγοντας τα λόγια του επεθύμησαν την παρουσία του. Πρώτος, ένας νέος πλούσιος που είχε πολλά κτήματα και ο οποίος όταν είδε ότι ο Ιησούς είναι κοντά του με μεγάλη χαρά, με μεγάλη επιθυμία
καθώς άκουσε και πίστεψε τα λόγια του Χριστού περί αιωνίους ζωής, που είναι και το μήνυμά μας σήμερα, αποφάσισε να την εκζητήσει με όλη του την καρδιά. Γι' αυτό έτρεξε, γονάτισε μπροστά του και είπε: «Διδάσκαλε αγαθέ, τι πρέπει να πράξω για να κληρονομήσω ζωή αιώνιον?» Και ο Κύριος μας με τη γλυκύτητα του διδασκάλου, που όμως επεμβαίνει σε όλα τα λάθη του ανθρώπου, του λέγει: «Γιατί με λες αγαθό? Ένας είναι ο αγαθός, ο Θεός, αφού δεν πιστεύεις ότι είμαι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Και επειδή δεν πιστεύεις, μένεις στον νόμο του Μωυσή, γι' αυτό αν θέλεις να έχεις ζωή αιώνιον, να πράξεις τις εντολές του Θεού». Και μάλιστα περιγράφει αυτές που ισχύουν και στην Καινή Διαθήκη: «Μην μιχεύσεις, μην πορνεύσεις, μην κλέψεις, μην ψευδομαρτυρήσεις και τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Και ο νέος αυτός με παρησία, από την πείρα του προερχομένη, λέει: «Όλα αυτά τα κάνω από μικράς ηλικίας, αλλά δεν έχω ακόμη εισέλθει στη ζωή την αιώνιο και δεν έχει έλθει ακόμη η αιώνιο ζωή στη ζωή μου», γιατί αναγνωρίζει ο άνθρωπος, αδελφοί, αν έχει σωθεί, γιατί το πνεύμα του ανθρώπου το εντός αυτού συμμαρτυρεί με το πνεύμα του Θεού μέσα του και έτσι ξέρει ότι έχει ζωή αιώνιον. Και κανένας δεν μπορεί να καταλάβει ποιος έχει τη ζωή την αιώνιον, η μία αυτός ο οποίος την έλαβε. Γιατί κάθε ένας που γεννήθηκε εκ πνεύματος Αγίου και εκ του Λόγου του Θεού μοιάζει σαν τα δέντρα που από τον αέρα, σαν τον άνεμο που τα κουνάει, τα μετακινεί, αλλά κανένας δεν βλέπει τον άνεμο παρά μόνο τον ακούει. Έτσι είναι και ο άνθρωπος που γεννήθηκε από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο. Μόνο αυτός γνωρίζει τι έχει γίνει στη ζωή του. Μόνο αυτός γνωρίζει ότι άλλαξε η καρδιά του, ότι τώρα πια αγαπάει. Μόνο αυτός γνωρίζει ότι είναι κάτω από την προστασία του Χριστού, ότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα στη ζωή του. Μόνο αυτός γνωρίζει την αγάπη του Θεού που τον πλημμυρίζει και εκ πείρας και εξ αποκαλύψεως Πνεύματος Αγίου. Αυτός λοιπόν ο νέος δεν το έχει γνωρίσει αυτό. Και το ζητάει. Αλλά μέσα στην καρδιά του φιλοξενεί οδό ανομίας, την οποία δεν έχει καταλάβει. Δεν έχει συνειδητοποιήσει, γι' αυτό και ποτέ δεν θα μπορέσει να εισέλθει στην αιώνια ζωή. Η καρδιά του είναι πλημμυρισμένη από το θάρρος αυτής στα χρήματα. Τη ζωή του όλη την έχει στηρίξει στον πλούτο του. Αισθάνεται ασφαλής. Αισθάνεται δυνατός. Αισθάνεται πλήρης εξαιτίας των χρημάτων του. Ο μόνος λοιπόν που μπορεί να γνωρίζει το πρόβλημά του είναι αυτός που διερευνά καρδίες και νεφρούς. Είναι αυτός που γνωρίζει τι του λείπει ώστε να μην μπορεί να κληρονομήσει τη ζωή την αιώνιο. Ό,τι και να πράξει, ό,τι και να κάνει. Τέλεια αδυναμία. Τέλεια αδυναμία. Ποτέ δεν θα μπορέσει να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών, ούτε στη ζωή αυτή, ούτε στην αιώνια ζωή. Ποτέ δεν θα μπορέσει πραγματικά να γίνει μέλος του σώματος του Ιησού Χριστού. Πάντοτε θα είναι απ' έξω να βλέπει προς τα μέσα ή μέσα αλλά να βλέπει προς τα έξω. Ποτέ δεν θα είναι με όλη του την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη και τη διάνοια κάτω από την αγάπη του Θεού. Αν και γνωρίζει πάρα πολλά,
αν και γνωρίζει τι γνωρίζει ο Κύριος, αν και γνωρίζει τι δεν έχει και του λείπει τη Βασιλεία των Ουρανών, τη χαρά του Θεού. Και τώρα ζητάει στην πραγματικότητα ο Θεός να δοκιμάσει την καρδιά του, να διερευνήσει και να του αποκαλύψει όταν συνεχίζει να ζητάει την αιώνια ζωή. Και ο Κύριος μας είναι έτοιμος και σε αυτόν και σε όλους μας σήμερα να μας αποκαλύψει το ή τα, το πρόβλημα εκείνο που μας εμποδίζει να απολαμβάνουμε τη ζωή αυτή εδώ και μάλιστα εν αυθονία πνευματική. Γιατί πολλές φορές μπορεί να έχουμε αυθονία υλική ή και όχι. Αλλά το ζητούμενο είναι η αυθονία η πνευματική. Μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, μέσα στη χαρά που μόνο το έργο του Θεού μπορεί να χαρίσει σε έναν άνθρωπο. Μέσα στην απόλυτη καρποφορία, την πνευματική. Καρπός Πνεύματος Αγίου, καρπός χιλέων ομολογούντων το όνομα του Χριστού. Μέσα σε αυτή την ιδιαίτερη ευτυχία που δίνει ο Θεός στη ζωή του ανθρώπου, του ανθρώπου που πήρε απόφαση να πλησιάσει το Χριστό μέσα από το σώμα του που είναι η Εκκλησία, να δοξάζει το Χριστό, αυτός και η οικογένειά του, αυτή και η οικογένειά της. Κάτι λείπει. Και ο Κύριος του το λέει δοκιμάζοντάς τον. Ένα σου λείπει. Και αν θέλεις να ελευθερωθείς από αυτό που σου λείπει, πούλησε όσα έχεις, μοίρασέ τα στους φτωχούς, πίστεψε ότι θα έχεις θησαυρό στον ουρανό και έλα ακολούθησέ με για να σε οδηγήσω στην αιώνια ζωή. Δεν το είπε σε κανέναν άλλον αυτό, γιατί αυτός χρειαζότανε αυτή τη δοκιμασία. Κάποτε είχε πει σε έναν άλλον που χρειαζότανε μια άλλη δοκιμασία, τον Αβραάμ. Πάρε το γιο σου τον οποίον αγάπησες και πήγαινε θυσίασέ τον στο όρος που εγώ θα σε δείξω. Εδοκίμασε, λέει η Γραφή, ο Θεός αυτόν και τον βρήκε δόκιμο. Γιατί ο Αβραάμ είχε αυτή την απαραίτητη πίστη, όχι τη σώζουσα, αλλά την πίστη που θα σε κάνει να ξεπεράσεις τις δοκιμασίες που ο Θεός θα φέρει στη ζωή σου. Συλλογίστηκε και είπε, βεβαίως θα πάω να το θυσιάσω, γιατί εξεύρωσε ποιον επίστευσα, αυτός που μου τον έδωσε και μου υποσχέθηκε ότι εν το σπέρματί μου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη, αυτός είναι δυνατός. Τώρα που μου ζητάει να τον θυσιάσω, να τον αναστήσει. Και έτσι με χαρά ξεκίνησε, προχώρησε, έφτασε, σήκωσε το μαχαίρι και ο Θεός τον ελευθέρωσε. Δεν τον άφησε να το θυσιάσει και πιστεύω, αδερφοί αγαπητοί, μπορεί να ανανοησία μου, ότι όταν θα έπαιρνε την στερεά αυτή απόφαση και αυτός ο πλούσιος ο νέος που του είπε πούλησε όλα όσα έχεις και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό και έλα ακολούθησέ με, εάν πίστευε ότι ο Θεός είναι δυνατός, αυτός που του έδωσε όλα αυτά τα υπάρχοντα, όταν τα θυσιάσει για αυτόν να του δώσει εκατονταπλάσια, ο Θεός δεν θα τον άφηνε. Δεν ξέρω τι θα έκανε. Μπορεί να τον σταμάταγε όπως τον Αβραάμ, ή μπορεί να έκαμε πολύ μεγαλύτερα από ό,τι έκαμε στον Αβραάμ. Ένα ξέρω, ότι όταν σε δοκιμάζει και μας δοκιμάζει ο Θεός, θέλει να δοκιμάσουμε δια της πίστεως και εμείς το Θεό. Να δοκιμάσουμε τι μπορεί να κάνει στη ζωή μας. Πόσο δυνατός είναι. Και αν μάλιστα είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός αυτός είναι που εγείρει νεκρούς
τότε αξίζει τον κόπο να τα αφήσουμε όλα και να τον ακολουθήσουμε. Όμως ο νέος αυτός δίστασε στην καρδιά του. Δεν θυσίασε σαν τον Αβραάμ, δεν πήρε την απόφαση να θυσιάσει σαν τον Αβραάμ το γιο του. Δεν πήρε την απόφαση να θυσιάσει τα υπάρχοντά του. Δεν πήρε απόφαση να θυσιάσει τη ζωή του. Δεν πήρε την απόφαση να αποτινάξει από πάνω του την οδό της ανομίας. Δεν πήρε τη στερεά απόφαση δια της πίστεως να θυσιάσει αυτά που του ζητάει ο Θεός για να τον ελευθερώσει προς ζωήν αιώνιον. Και λυπούμενος, σκυθροπάσας, έστρεψε την πλάτη του στο Χριστό και έφυγε. Δεν μπορούσε πια να σταθεί. Και αυτός ο οποίος δεν θυσιάζει, όταν ο Θεός του ζητάει, δεν μπορεί να σταθεί και φεύγει. Και αυτή είναι η κυριότερη μορφή της αποστασίας. Όταν δεν μπορείς να θυσιάσεις, όταν ο Θεός σου ζητάει για να σε ελευθερώσει και να σε ευλογήσει και να σου χαρίσει πολύ περισσότερα από αυτά που σου ζητάει να του θυσιάσεις. Γι' αυτό ο απευθυνόμενος του μαθητάς λέει πόσο δύσκολο είναι να σωθούνε, να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών οι πλούσιοι. Και οι μαθητές παραξενεύτηκαν και ο Κύριος τους εξηγεί, όχι όλοι οι πλούσιοι, αλλά αυτοί που έχουν το θάρρος τους στον πλούτο τους. Αυτοί που ελπίζουν σε κάτι άλλο που είναι μικρότερο από τον Κύριο, αλλά το θέτουν πάνω από το Θεό. Και αμέσως είπαν, Κύριε, τι θα συμβεί σε εμάς που θυσιάσαμε τα πάντα, εγκαταλείψαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Και αδελφοί αγαπητοί, οι περισσότεροι από εμάς, εγώ λέω όλοι, για να έρθουμε σήμερα εδώ έχουμε εγκαταλείψει και έχουμε αφήσει πάρα πολλά πράγματα. Οι περισσότεροι από εμάς, και θα έλεγα όλοι, για να μένουμε στην Εκκλησία έχουμε εγκαταλείψει πάρα πολλά πράγματα. Τα περισσότερα, δεν είμαι βέβαιος, όλα. Αλλά όσα έχουμε εγκαταλείψει, λέει ο Θεός, όποιος αφήσει πατέρα, μητέρα, αδελφούς, αδελφές, γυναίκα, κτήματα, υπάρχοντα, ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, να ξέρει ότι εγώ εκατοταπλάσια θα του δώσω στη ζωή αυτή, αλλά και κληρονομία αιώνια, βασιλεία αιώνια θα κληρονομήσει. Και οι μαθητές χάρηκαν, αλλά ο νέος έφυγε. Ο νέος που τα είχε όλα, αλλά του έλειπε ένα. Και θέλω να σας πω κάτι, αδερφοί αγαπητοί, που είναι βέβαιον. Έστω και αν τα έχεις αφήσει τα περισσότερα, εκτός από ένα, να ξέρεις αυτό το ένα θα σε βγάλει έξω. Δεν θα μπορέσεις να προχωρήσεις. Μπορεί να φτάσαμε κάπου και να συνεχίσουμε, αλλά δεν θα φτάσουμε στο τέλος ποτέ. Είναι λοιπόν η πρόσκληση που ο Θεός κάνει σήμερα. Η ελπίδα μας να είναι σε Αυτόν. Να ζητήσουμε να ψάξει την καρδιά μας, να διερευνήσει, να μας δοκιμάσει ακόμη. Γιατί τότε θα το καταλάβουμε. Όταν θα έρθουμε στο μεγάλο δίλημα, θα υποταχθώ στο Λόγο του Θεού ή όχι. Τότε θα καταλάβουμε τι είναι αυτό που μας κρατάει δεμένους για να μην μπορούμε να εισέλθουμε ποτέ στη Βασιλεία των Ουρανών αν δεν μας καθαρίσει ο Θεός. Τι είναι αυτό το μικρό ή το μεγάλο ή το ελάχιστο το οποίο μας κρατάει δεμένους και θα μας φέρει μέχρι την εφταετία του Αντίχριστου, όπου ίσως να διατηρήσουμε τη σωτηρία μας μέσα από διωγμούς και ταλαιπωρίες. Σήμερα είναι ευκαιρία. Σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος.
Σήμερα είναι να εκζητήσουμε από το Θεό την απόλυτη, πλήρη και τέλεια ελευθερία δια του Ιησού Χριστού, γιατί μόνο όποιον ο Χριστός ελευθερός είναι πραγματικά ελεύθερος. Αυτό που λέγω λοιπόν το ένα ή το ελάχιστο μπορεί να είναι και δύο και τρία και τέσσερα. Αλλά και πολλά να είναι. Και ένα να είναι, το ίδιο καταστροφικό αποτέλεσμα έχει. Και θέλει ο Θεός. Με δάκρυα θα τολμούσα να πω, ο Ιησούς Χριστός προσεύχεται, μεσιτεύει στον Πατέρα για να φτιάξει την καρδιά μας. Να εξητήσουμε αυτή την αποκάλυψη, τη φανέρωση, ακόμη και τη δοκιμασία, για να καταλάβουμε αυτό το ένα που μας στερεί την οδό, την αιώνιο της ευλογίας, που δεν την καταλαβαίνουμε αυτή τη στέρηση, δεν την έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά την περπατάμε μέσα στην άγνοια, γιατί δεν έχουμε εξητήσει τη φανέρωση του Θεού. Σε αντίθεση με έναν φτωχό τυφλό, ο οποίος και αυτός άκουσε όπως ο πλούσιος τα περί της αιωνίου ζωής, και έκραξε κι αυτός. Ιησού Ιε του Δαβίδε, λέει, σών με. Κάτι θέλει, κάτι επιθυμεί, κάτι του λείπει και ξέρει τι του λείπει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέρει ότι του λείπει η όραση, το φως. Και οι άλλοι έρχονται και του λένε, επιπλήττοντας αυτόν, άσε το διδάσκαλο, μην τον φωνάζεις. Και ρωτάω, με ποιο θάρρος, με ποια δύναμη τους περιφρονεί όλους αυτούς από τους οποίους περιμένει ελεημοσύνη και βοήθεια και εξαρτάται η ζωή του. Τους περιφρονεί όλους από αυτούς που ελπίζει. Με ποια θάρρος και με ποια δύναμη συνεχίζει να φωνάζει, Ιησού περισσότερο, Ιε του Δαβίδε, ελεησόν με. Πώς μπόρεσε αυτός να ξεπεράσει την ελπίδα του στη ζωή αυτή για επιβίωση, και δεν μπόρεσε να ξεπεράσει ο νέος την ελπίδα του στη ζωή αυτή για αιώνια ζωή? Γιατί αυτός ο τυφλός έχει καταλάβει ότι ο Ιησούς μπορεί να του δώσει πολλά περισσότερα από όλους αυτούς που τον ελεούν. Και αυτό είναι, αδερφοί, που πρέπει να καταλάβουμε, ότι μόνο ο Χριστός μπορεί να σου δώσει πολύ περισσότερα από όλους αυτούς που προσμένεις, που περιμένεις, τους πελάτες σου, τους φίλους σου, τα αφεντικά σου, τους συγγενείς σου, τις κληρονομιές σου. Μόνο ο Χριστός μπορεί να σου δώσει πολύ περισσότερα και στη ζωή αυτή, αλλά και κληρονομιά στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο νέος ο πλούσιος δεν το κατάλαβε, και όμως η ελπίδα του ήταν στα χρήματα, αλλά δεν μπόρεσε να ξεπεράσει η ελπίδα του στο Χριστό την ελπίδα του στα χρήματα. Έμεινε από κάτω. Ο τυφλός όμως αυτός, ο καημένος, ο οποίος δεν έχει κανένα τρόπο να ζήσει παρά μόνο την ελεημοσύνη όλων αυτών που τον περιτριγυρίζουν και του λένε, σταμάτα να μιλάς, σταμάτα να φωνάζεις, μην ενοχλείς το διδάσκαλο, κατάφερε. Και ο Θεός θέλει σήμερα να μας βοηθήσει να καταφέρουμε. Κατάφερε αυτό το οποίο είναι αδύνατο στους ανθρώπους. Γι' αυτό και όταν ρώτησαν οι μαθητές τον Χριστό, πώς θα σωθεί ο πλούσιος, ο Κύριος είπε, τα αδύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά στο Θεό. Αυτός ο φτωχός και ο τυφλός κατάφερε τα αδύνατα στους ανθρώπους, να ξεπεράσει την εξάρτησή του, τις ελπίδες του, τους φόβους του,
την αγωνία του και να θέσει την επιβίωσή του, τη ζωή του, στην ελπίδα του όχι σε αυτούς που βλέπει, αλλά σε αυτόν που δεν βλέπει, τον Ιησού Χριστό. Δεν είναι εύκολο να ξεπερνάς αυτά που βλέπεις δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό και να πλησιάζεις αυτά που δεν βλέπεις. Δεν είναι εύκολο να απορρίπτεις τα ασαλευόμενα που βλέπεις και να εκλέγεις τα ασάλευτα που δεν βλέπεις. Δεν είναι εύκολο να απορρίπτεις τα γήινα και να εκλέγεις τα ουράνια. Δεν είναι εύκολο να περιφρονείς τη βουλή σου, τη θέλησή σου, τη γνώμη σου, τη σοφία σου, την άποψή σου, τις αποφάσεις σου, τους σχεδιασμούς σου, που είναι έτοιμα όλα και τα βλέπεις όλα καλά, και να ξεπεράσεις όλα αυτά και να φτάσεις στις βουλές του Θεού, στις οδούς του Κυρίου, στα σχέδια του Θεού, στις αγαθές βουλές του Θεού, και να πεις εγώ σήμερα βάζω το θάρρος μου όχι σε αυτά που θέλω, που βλέπω, που μπορώ, αλλά σε αυτά που θέλει ο Θεός, που βλέπει ο Θεός και που μπορεί ο Θεός. Αλληλούια. Δεν απάντησε ο Κύριος στην πρώτη εξήτηση, ούτε στη δεύτερη, ούτε στην τρίτη. Περιμένει να δει, πραγματικά πιστεύεις ότι θα σ' ακούσω και θα σταματήσω να σε ευλογήσω? Είναι μια εξήτηση που την έκανες έτσι, και άλλη μία για να μην, επειδή έπρεπε να δευτερώσεις, και άλλη μία και να φύγεις. Έκραζε και συνέχισε με μεγαλύτερη δύναμη να κράζει, και στο τέλος άκουσε ο Θεός μετά από πολλές κραυγές που απεδείκνυαν ότι το θάρρος του ήταν στα αυτιά του Κυρίου. Αλληλούια. Θέλω, Κύριε, σήμερα το θάρρος μας να είναι στα ότα του Θεού. Αμήν, αδελφοί. Μ' ακούς? Μ' ακούς? Μας ακούει, αδελφοί. Σε ακούω, παιδί μου. Μα φώναξα μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές, δέκα φορές. Σ' ακούω, παιδί μου. Συνέχισε. Και κάποια στιγμή σταμάτησε ο Κύριος. Τον πλησιάζει και του λέει, έλα εδώ. Τρέχει. Τι θέλεις να σου κάνω? Πω. Αυτό το ερώτημα έχει συγκλονίσει από πρώτη στιγμή στην καρδιά μου. Να έρθει να σου πει ο Κύριος, τι θέλεις να σου κάνω? Αλλά δεν θα έρθει αν δεν θυσιάσεις. Ξέρετε σε ποιον πήγε? Στο Σολομώντα. Αλλά είχε κάνει τη μεγαλύτερη θυσία που είχε γίνει ποτέ, χιλιάδες αρνιά, χιλιάδες βόδια της Παλαιάς Διαθήκης. Τώρα εδώ ο τυφλός είχε θυσιάσει όλους αυτούς που τον ελεούσαν, και δεν είναι σίγουρο ότι θα συνέχιζαν να τον ελεούν αφού δεν υποτάχθηκε σε αυτούς. Όλους τους θυσίασε. Πράγμα το οποίο δεν έκανε ο πλούσιος νέος. Και όταν είδε ο Κύριος ότι όλους τους θυσίασε και όλα τα θυσίασε, του λέει, τι θέλεις να σου κάνω? Και ο τυφλός είπε αυτό που δεν μπορούσε να το πει σε κανέναν άλλον. Θέλω να αναβλέψω. Και η απάντηση του Κυρίου υπερθαύμαστη. Ανάβλεψον. Και ευθύς ανάβλεψε. Κύριε Θεέ μου, άμεση απάντηση. Δεν είναι άμεση απάντηση. Έχουνε προηγηθεί πολλές κραυγές. Έχουνε προηγηθεί πολλές θυσίες. Έχει προηγηθεί πολλή πίστη, ελπίδα, εξήτηση, αγάπη, θυσία. Γι' αυτό
και η ενέργεια του Θεού στην ερώτηση του Χριστού είναι άμεση. Θέλω να σας πω κάτι, αδερφοί αγαπητοί, που είναι αλήθεια. Στη ζωή του χριστιανού, και πιστέψτε το, τίποτα δεν γίνεται εύκολα. Τίποτα. Τίποτα δεν γίνεται εύκολα. Αλλά όλα στο τέλος γίνονται εάν συνεχίζεις να κράζεις, να εξητείς με πίστη. Ποτέ δεν θα γίνει αν χάσεις την πίστη σου. Και ποτέ δεν θα γίνει αν η ελπίδα σου για να γίνει δεν είναι ο Χριστός, αλλά είναι αλλού. Και ο τυφλός ανάβλεψε, δόξασε και ακολούθησε τον Χριστό. Δεν είναι ότι ανέβλεψε, είναι ότι σώθηκε η ψυχή του. Τώρα πάμε σε έναν άλλο πλούσιο, Ζακχαίος, ο οποίος και αυτός άκουσε και αυτός επιθύμησε την παρουσία του Χριστού, τα λόγια του Χριστού. Αλλά αυτός είχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Ήταν κοντός και δεν μπορούσε να τον δει. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να σε δω. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να έρθω στην εκκλησία, δεν μπορώ να προσευχηθώ, δεν μπορώ να διαβάσω, δεν μπορώ να ζήσω όπως θέλει ο Χριστός, δεν μπορώ, δεν υπομένω άλλο, δεν μπορώ να περιμένω άλλο, δεν μπορώ. Η οδός της ανομίας. Δεν μπορώ. Είμαι κοντός. Πολύ όχλος. Θέλω να δω ποιος είναι, αλλά δεν μπορώ. Αλληλούια. Αυτός λοιπόν αρχίζει να κράζει, αλλά με έργα. Βάζει το μυαλό του και σκέφτεται και λέει, από πού θα περάσει? Από αυτή τον οδό πάει. Τρέχει μπροστά, βρίσκει μια σηκωφορέα, σκαρφαλώνει απάνω και λέει, από εκεί πάνω μπορώ να τον δω. Ξεπέρασε το δεν μπορώ. Πόσοι από μας σήμερα έχουμε μέσα στην καρδιά μας το δεν μπορώ? Δεν μπορώ. Εγώ τουλάχιστον πολλές φορές το έχω πει. Και επειδή είμαστε άνθρωποι ομοιοπαθείς, πιστεύω ότι πολλοί από εσάς, αν όχι όλοι, το έχετε πει, δεν μπορώ άλλο. Δεν αντέχω άλλο. Θέλω να δω τις ενέργειες του Χριστού, τα θαύματα του Χριστού, το πρόσωπο του Χριστού, τη δύναμη του Χριστού, την αγάπη του Χριστού, αλλά δεν μπορώ. Γιατί πρέπει να μείνω στην εκκλησία. Γιατί πρέπει να διαβάζω, γιατί πρέπει να προσεύχομαι, γιατί πρέπει να συγχωρήσω εκείνονε, γιατί πρέπει να μακροθυμίσω για τον άλλονε, γιατί πρέπει να ταπεινωθώ, γιατί, χίλια γιατί, που κάνουν τον άνθρωπο να μην μπορεί. Χίλιες ανομίες, διαφορετικές η μία, στην καρδιά του ανθρώπου που τον καθιστά να μην μπορεί. Δεν μπορώ να βλέπω το πρόσωπό του. Δεν μπορώ να τον ακούω. Δεν μπορώ τον άντρα μου, δεν μπορώ τη γυναίκα μου. Δεν μπορώ τη μοναξιά μου. Δεν μπορώ τη μάνα μου, δεν μπορώ τον πατέρα μου. Δεν μπορώ να τον αφήσω, δεν μπορώ να την αφήσω. Είμαι αραβωνιασμένος, δεν μπορώ να την αφήσω την αραβωνιαστικιά μου. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Η δουλειά μου, τα παιδιά μου. Δεν μπορώ. Ο άνθρωπος που μένει στο δεν μπορώ, δεν θα μπορέσει ποτέ. Πρέπει τώρα να ξεπεράσει τα δεν μπορώ. Πρέπει να ξεπεράσουμε, αδελφοί, τα δεν μπορώ. Μπορείς. 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 Με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και για να το πω πιο σωστά, η αλήθεια είναι ότι τίποτα δεν μπορούμε. Τίποτα.
Δεν είναι ότι αυτό δεν μπορώ ή τα άλλα τα μπορώ. Όχι. Τίποτα που έχει να κάνει σχέση με την αιώνια ζωή, με τη σχέση μας με τον Χριστό, με τη Βασιλεία των Ουρανών, τίποτα κανένας μας δεν μπορεί. Αν εφε μου, δε δύναστε να κάμετε ουδέν. Κάτι αδυναμία θα έχουμε, ή κοντός θα είσαι, ή αλήθωρος θα είσαι, ή τεμπέλης θα είσαι, όλα πολλά θα έχουμε. Δεν μπορώ. Αλλά ο Θεός θέλει να μας βοηθήσουμε να ξεπεράσουμε την αδυναμία μας. Ποτέ δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο Ιησούς θα ερχόταν στο σπίτι του για να τον δει. Θέλει να τον δει, αλλά δεν μπορεί. Τουλάχιστον ανέβω στη σικομοριά, τουλάχιστον αυτό που μπορώ να κάνω θα το κάνω. Και αυτό είναι το μυστικό. Δεν μπορείς, πραγματικά δεν μπορείς. Υπάρχει πραγματική αδυναμία. Δεν είναι ότι δεν θέλεις, δεν μπορείς. Αλλά ο Θεός θέλει να δει αυτό το λίγο που μπορείς. Μπορείς, Ζαχαίε, να τρέξεις και να ανέβεις στη σικομουριά να δεις τον Κύριο που θα περνάει από κάτω ποιος είναι. Μπορώ, κάντο. Και μόλις περνάει από εκεί βλέπει ο Κύριος το Ζαχαίο να έχει κάνει αυτό το λίγο που μπορούσε. Και φωνάζει, έλα Ζαχαίο, έλα θα με δεις πολλή ώρα σήμερα. Έλα, έλα, κατέβα. Σήμερα πρέπει να έρθω στο σπίτι σου να φάω μαζί σου. Πέταξε από τη χαρά του ο Ζαχαίος. Στο σπίτι μου. Στο σπίτι μου. Και δεν είπε, τι θα πούνε οι γείτονες, ο κόσμος, οι άλλοι, οι τελώνες, οι Φαρισαίοι. Έτρεξε, άνοιξε το σπίτι του, έβγαλε τα υπάρχοντά του. Έβλεπε τον Κύριο, τον παρακολουθούσε, τον παρατηρούσε. Και άνοιξε την καρδιά του ο Θεός. Δεν ήτανε από τους σφόδρα αμαρτωλούς τελώνες. Γι' αυτό είπε, Κύριε, δεν θυμάμαι αν συκοφάντησα κανέναν. Αλλά αν συκοφάντησα και όποιον συκοφάντησα, τετραπλάσια θα τον αποζημιώσω. Εις το τετραπλούν. Και τα ημίση των υπαρχόντων μου δίδωσε στοχούς. Το θάρρος του. Θυμάμαι τον πλούσιο νέο που έφυγε τρέχοντας. Αυτός όμως έχει το θάρρος του σε αυτόν που τον επισκέφθηκε, το Χριστό. Και εδώ, αδελφοί αγαπητοί, θέλω να τονίσω και να μείνω. Είναι πολύ σημαντικό να σε επισκέπτεται ο Χριστός στην καθημερινότητά σου. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό να έρχεται εκεί που είσαι. Στη δουλειά σου, στο σπίτι σου, στη μοναξιά σου, στην ερημιά σου, στην ταλαιπωρία σου, στους φόβους σου, στην αγωνία σου, στην αμαρτία σου. Να έρχεται. Και θα έλθει όταν κάνεις τουλάχιστον αυτό που μπορείς. Και πήγε. Και είπε, σωτηρία μεγάλη έγινε στο σπίτι αυτό. Γιατί και αυτός είναι Υιός Αβραάμ και έχει πίστη. Πιστεύει. Όλοι φώναζαν, τι θέλεις και πηγαίνεις σε σπίτι τελώνου τώρα. Το τέταρτο πρόσωπο. Το πιο σημαντικό. Είπαμε για τον νέο, είπαμε για τον τυφλό, είπαμε για τον Ζαχαίο. Υπάρχει και ένα τέταρτο πρόσωπο που λέγεται Ιησούς Χριστός. Τον μάλωναν, τον έβριζαν. Πηγαίνει σε αμαρτωλούς και τρως. Πού είχε δύναμη, πού είχε το θάρρος του. Και δεν λογάριαζε τι λένε οι άνθρωποι. Γιατί είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα, αδερφοί αγαπητοί, που πολλές φορές λογαριάζουμε τι λένε οι άλλοι. Τι λένε οι συγγενείς μου, τι λένε οι φίλοι μου, τι λένε οι αδερφοί μου, τι λένε η εκκλησία, τι λένε. Και αυτός ο φόβος του τι λένε,
οδηγεί τον άνθρωπο σε οδό ανομίας που του στερεί τη βασιλεία των ουρανών. Ζει όχι για το τι λέει ο Θεός, αλλά για το τι λένε οι άνθρωποι. Όμως ευχαριστούμε τον Θεό για το ωραίο παράδειγμα του Χριστού. Δεν με νοιάζει τι λένε οι άνθρωποι. Με νοιάζει τι λέει ο Πατέρας μου ουράνιος. Γιατί από Αυτόν περιμένω την ανταμοιβή μου. Αυτόν φοβάμαι. Σε Αυτόν υπακούω. Αυτόν λατρεύω. Σε Αυτόν υποτάσσομαι. Αυτόν δοξάζω. Και σε Αυτόν αφιερώνω τη ζωή μου. Όσο είμαι εδώ στη γη. Δεν λογαριάζω και δεν φοβάμαι τους άλλους ανθρώπους. Ό,τι και να λένε. Εκείνο που λογαριάζω είναι τι λέει ο Κύριος μου Ιησούς Χριστός. Και τα αποτελέσματα, καρποφορία μεγάλη, ευλογία μεγάλη. Σήμερα λοιπόν αδελφοί αγαπητοί, να φύγουμε από εδώ. Αλλά με μια σοβαρή απόφαση. Κύριε, φανέρωσέ μου την οδόν της ανομίας που υπάρχει στην καρδιά μου, στην ψυχή μου. Τι είναι, φόβος, θάρρος, ελπίδα, επιδίωξης, αγωνία, πίκρα, θυμός, έλλειψης αγάπης, έλλειψης μακροθυμίας, υπερηφάνεια. Τι είναι Κύριε αυτό που βλέπεις στην καρδιά μου και με κρατάει δεμένο να μην μπορώ να τρέξω στην οδό της ανομίας με πολύ κάρπο και προσωπικό και οικογενειακό και εκκλησιαστικό. Τι είναι αυτό που με εμποδίζει να αποκαλύπτεται η δόξα του Θεού στη ζωή μου. Τι είναι αυτό που εμποδίζει το Θεό να φανερώσει τη δύναμή Του στη ζωή μου. Κύριε, δοκίμασέ με. Εξερεύνησε την καρδιά μου. Γνώρισε τα κρύφια της ψυχής μου. Φανέρωσέ τα και δώσε μου δύναμη να τα καταδικάσω ώστε εσύ να τα αφαιρέσεις. Αμήν.